Εμένα θα μου επιτρέψετε να συγχαρώ τη διοίκηση του Σαγίου, τον πρόεδρο Κιταμένη και αυτόν που αποχώρησε, γιατί πραγματικά μέσα από πολύ οργανωμένη, συντονισμένη και υπεύθυνη δουλειά καταφέραν να βελτιώσουν όλες τις συνθήκες λειτουργίας και υγιεινής του Σαγίου και οι εργαζόμενοι να τηρώνται και στην ώρα τους. Γι' αυτό τους αξίζουν συγχαρητήρια. Εγώ αντιλαμβάνομαι τον δρόμο σας, οπότε σας δικαιολογώ όταν συζητάμε ένα θέμα το οποίο αφορά την εκατάρτιση εταιρείας, όταν συζητάμε ένα θέμα το οποίο αφορά την μεταφορά του προσωπικού, να το πηγαίνετε κάπου αλλού. Δεν πειράζει, ο κόσμος γνωρίζει, αντιλαμβάνεται. Εμείς ως Δημοτική Αρχή έχουμε θέσει κάποιους στόχους. Εξυγείες του Σφαγείου, εξυγείες του Δήμου, εξυγείες κοινοφελούς εταιρείας, εξυγείες του Σφαγείου. Και να είστε σίγουροι, είτε μας στηρίξετε είτε όχι, θα τα καταφέρουμε. Γιατί αυτό απαιτεί το συμφέρον των δημοτών του Δήμου Γόρτινας. Καλό θα είναι λοιπόν, έστω και την ίστατη στιγμή, να παραμερίσουμε τη φώτια φορέα μας και όλοι μαζί να κοιτάξουμε ποιο είναι το συμφέρον του Δήμου μας, ποιο είναι το συμφέρον των δημοτών μας. Εμείς πολλές φορές έχουμε ζητήσει τη συνεργασία σας, συζητάμε άλλη μια φορά, έστω και τώρα. Ποτέ δεν είναι αργά. Πρώτα πήραμε την απόφαση να συγκλήσουμε, ορίσαμε τους εκαθαριστές και μετά οι εκαθαριστές φέραν τα αποτελέσματα της εκαθάρισης και τα ψηφίσαν στο Δημοτικό Συμβούλιο. Το ίδιο πράγμα θα κάνει και ο καθαριστής. Μόλις κλείσουν τα σφαγεία 32 κάτω, θα ολοκληρώσει τη διαδικασία της εκκαθάρισης και όλα τα οικονομικά στοιχεία θα σας αφήσουν να τα δείτε. Εδώ να τα συζητήσουμε. Δεν τα συζητάμε πριν. Αυτό είναι, τι να πω. Δεν θέλω να χρησιμοποιήσω κάποια λέξη, γιατί θα μου πείτε ότι έχω το δημότητα. Σας καλώ όλους να ψηφίσουμε αυτό το θέμα, διότι αυτό απαιτεί το σφαίρο του Δήμου, το σφαίρο των Δημοτών και το σφαίρο των εργαζομένων.